Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη Θράκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης. Να δούμε όμως το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Βολανάκης από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Τις γιορταστικές εκδηλώσεις για την 65η επέτειο της απελευθέρωσης της Κομωτινής και της Αλεξανδρούπολης από τον τουρκικό ζυγό τίμησε με την παρουσία του σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έφτασε αεροπορικό στην Κομωτινή στις 11 το πρωί και κατευθύνθηκε αμέσως προς το Δημαρχιακό Μεγάρο της πόλης, όπου τον ανέμενε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ο κύριος Αρτζετάκης, συνοδευόμενο από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αντώνη Δροσογιάννη, υποδέχθηκε μπροστά στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος της Κομωτινής Χαράλαμπος Κατσιμίγας. Προσφωνώντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Κατσιμίγας επισήμανε την ιδιαίτερα μεγάλη συγκίνηση του λαού της Θράκης, αφού, όπως τόνισε, για πρώτη φορά η ακριτική αυτή περιοχή γιορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσής της παρουσία του ίδιου του αρχηγού του κράτους. Ολοκληρώνοντας την προσφώνησή του, ο Δήμαρχος επέδωσε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, με το οποίο ανεκήρυξε τον κ. Αρτζετάκη επίτιμο δημότη της πόλης. Στην αντιφώνησή του προς τον Δήμαρχο, ο κ. Αρτζετάκης αναφέρθηκε στην ιστορική σύμπτωση του εορτασμού με τα 40 χρόνια από την πτώση του ναζισμού και στη θέση της Τουρκίας, που δεν σταμάτησε, όπως είπε, να έχει επεκτατικές βλέψεις σε βάρος της εδαφικής μας ακεραιότητας. Αναφισβήτητα και ο λαός της Ελλάδας και ο λαός της Τουρκίας και επιθυμούν και μπορούν να ζήσουν σαν καλοί γείτονες, αναπτύσσοντας σχέσεις αληθινής φιλίας και συνεργασίας σε όλους τους τομείς, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και συνέχισε. Απόδειξη της αλήθειας αυτής η Ελλάδα προσφέρει κρατέη. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη το 1920 ανερχόταν σε 86.793 άτομα, ενώ έφτασε σήμερα περίπου τα 110.000. Αυτό σημαίνει πως ανθίζει, πως η Ελλάδα καμιά διάκριση δεν κάνει σε βάρος των μουσουλμάνων πολιτών της. Απολαμβάνουν και αυτοί τα ίδια δικαιώματα, όπως και οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Αντίθετα, η Τουρκία, με συνεχείς και αδίστακτες παραβιάσεις της συνθήκης της Λοζάνης, κατόρθωσε να συρρυκνώσει τους Ελληνοορθόδοξους της Κωνσταντινούπολης, τη Σύμβρου και της Φενέδου από 252.000 που ήταν το 1922 σε 110.000 το 1937 και σε λιγότερους από 5.000 τα τελευταία χρόνια. Οι αριθμοί αυτοί προκαλούν το δέος και πρέπει κάποτε να αφυπνίσουν την παγκόσμια συνείδηση, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν ζητάει τίποτε και από κανέναν. Είναι ολόψυχα αφιερωμένη στην υπόθεση της ειρήνης και της συνεργασίας όλων των λαών, αλλά και δεν είναι διατεθειμένη να υποστεί περαιτέρω συρρήκνωση του εθνικού της χώρου που οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο της αναγνωρίζουν, και βέβαια ούτε να ανεχθεί περαιτέρω συρρήκνωση του ελληνισμού. Μετά το πέρας της αντιφώνησης του κ. Σαρζετάκη, ο πρίτανης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Σταύρος Σταβίδης, πρόσφερε ένα συμβολικό δώρο, ένα παλιό θρακιώτικο καλαμάρι, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, ο κ. Σαρζετάκης πήγε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου τελέστηκε επίσημη δοξολογία και εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας. Κατόπιν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο ηρώ της Κομωτινής τη μνήμη των Πεσόντων και αμέσως μετά παρακολούθησε μεγάλη στρατηγική παρέλευση που έγινε ενώπιον του. Το μεσημέρι, ο κ. Σαρτζετάκης παρακάθισε σε γεύμα που δόθηκε προς τιμή του στη λέσχη αξιωματικών της Κομωτινής, ενώ τώρα βρίσκεται στο Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης για τις επαιτειακές εκδηλώσεις στην πρωτεύουσα του νομού Εύρου. Στην 25η επέτειο της απελευθέρωσής της. Το πρωί ο κ. Αρτζετάκης επισκέφθηκε την Κομωτινή και το απόγευμα πήγε στην Αλεξανδρούπολη. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Νίκος Βολονάκης από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Η Θράκη γιορτάζει σήμερα την 65η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό. Τις γιορταστικές εκδηλώσεις στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος των ασφαλείας. Τον κύριο Σαρτζετάκη, συνοδευόμενο από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Αντώνη Δροσογιάννη, υποδέχθηκε μπροστά στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Κομωτινής Χαράλαμπος Κατσιμίγας.
Προσφωνώντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Κατσιμίγας επισήμανε την ιδιαίτερα μεγάλη συγκίνηση του λαού της Θράκης, αφού, όπως τόνισε, για πρώτη φορά η ακριτική αυτή περιοχή γιορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσής της παρουσία του ίδιου του αρχηγού του κράτους. Στην αντιφώνησή του προς τον Δήμαρχο, ο κ. Σαρτζετάκης αναφέρθηκε στην ιστορική σύμπτωση του εορτασμού με τα 40 χρόνια από την πτώση του ναζισμού και στη θέση της Τουρκίας που δεν σταμάτησε, όπως είπε, να έχει επεκτατικές βλέψεις σε βάρος της εντατικής μας ακεραιότητας. Και ο κ. Σαρτζετάκης συνέχισε. Αναμφισβήτητα και ο λαός της Ελλάδας και ο λαός της Τουρκίας και επιθυμούν και μπορούν να ζήσουν σαν καλοί γείτονες, αναπτύσσοντας σχέσεις αληθινής φιλίας και συνεργασίας. Του και ναυτικού και ο διοικητής της Σχολής Εθνικής Άμυνας σαν εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Στο αεροδρόμιο της Κομωτινής, τον κύριο Σαρτζετάκη υποδέχθηκε ο νομάρχης Ροδόπης, Απόστολος Παπαδήμος και ο διοικητής του 4ου Σώματος Στρατού. Μέσα σε θερμές εκδηλώσεις του λαού της πόλης, ο κύριος Σαρτζετάκης κατευθύνθηκε στο Δημαρχείο, όπου του επιφυλάχθηκε παλαϊκή υποδοχή. Προσφωνώντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος Κομωτινής Χαράλαμπος Κατσιμίγας είπε ότι ο σημερινός γιορτασμός έχει ξεχωριστή σημασία για το λαό της Θράκης, αφού για πρώτη φορά γιορτάζει την επέτειο της απελευθέρωσής του με την παρουσία του ίδιου του αρχηγού του κράτους. Εκφράζοντας τα αισθήματα του θρακικού λαού, είπε, το Δημοτικό Συμβούλιο Κομωτινής ανακήρυξε τον κύριο Σαρτζετάκη επίτιμο δημότη. Κύριε Δήμαρχε, με μεγάλη χαρά... Στην αντιφώνησή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι με τη συμμετοχή του στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Θράκης επιτελεί ένα ύψιστο εθνικό καθήκον και αποδίδει την τιμή που ταιριάζει στην ακριτική αυτή περιοχή της Ελλάδας και στον θαυμαστό λαό της. Η σημερινή επέτειος της απελευθέρωσης, είπε, συμπίπτει με διαφορά ολίγων μόνο ημερών με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα, είπε ο κύριος Σαρτζετάκης, να υπερηφανεύεται, γιατί αν και πολύ μικρή η ίδια, τάχθηκε συνειδητά και μάλιστα από την αρχή, όταν δεν υπήρχε καν δεύτερος σύμμαχος, με το στρατόπεδο της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αναφερόμενος στην Τουρκία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι διαπραγματεύονταν ταυτόχρονα και με τον Χίτλερ και με τους συμμάχους, προσπαθώντας να κερδίσει ανταλλάγματα σε βάρος της Ελλάδας. Τις επεκτατικές αυτές βλέψεις της Τουρκίας δεν δικαιούται κανένας μας και κανένα μέλος της διεθνούς κοινότητας να αγνοεί. Ο κύριος Σαρτζετάκης ανέφερε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη, που έφτανε το 1920 σε 86.793 άτομα, έφτασε σήμερα τις 110.000 άτομα περίπου. Αυτό σημαίνει, είπε, πως ανθίζει και πως η Ελλάδα δεν κάνει καμιά διάκριση σε βάρος των μουσουλμάνων πολιτών της. Αντίθετα, οι Ελληνοορθόδοξοι της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου και της Τενέδου, από 252.700 άτομα που ήταν το 1922, συρρυκνώθηκαν σε λιγότερα από 5.000 άτομα τα τελευταία χρόνια. Οι αριθμοί αυτοί, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκαλούν το δέος και πρέπει κάποτε να αφυπνίσουν την παγκόσμια συνείδηση. Η Ελλάδα συνέχισε, δεν ζητάει τίποτα και από κανένα. Είναι ολόψυχα αφιερωμένη στην υπόθεση της ειρήνης και της συνεργασίας όλων των λαών και προσφέρει σαν απόδειξη, εκτός από τις συμμαχίες της και τις άοχνες προσπάθειές της προς το σκοπό αυτό, και στην περιοχή των Βαλκανίων και στον Μεσογειακό χώρο και σε παγκόσμια ακόμη κλίμακα. Αλλά και δεν είναι διατεθειμένη, κατέληξε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας στο λαό της Κομωτινής, να υποστεί περαιτέρω συρρήκνωση του εθνικού της χώρου, που οι διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο της αναγνωρίζουν, ούτε να ανεχθεί περαιτέρω συρρήκνωση του ελληνισμού. Αυτή είναι η αναλύωτη, η ανυποχώρητη θέση της. Ακολούθησε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και κατάθεση στεφανίου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο ιερό της πόλης.
Οι εκδηλώσεις στην Κομωτινή τελείωσαν με μεγάλη παρέλαση μαθητικών και στρατιωτικών τμήματων που έγινε μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το απόγευμα ο κύριος Σαρτζετάκης έφτασε στην Αλεξανδρούπολη για να τιμήσει τα ελευθέρια της πόλης. Κομωτινής. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί είναι του Γιώργου Δαράκη. Η Κομωτινή μέσα από την αρχιτεκτονική της. Με τον τίτλο αυτό, ο αναστηλωτής αρχιτέκτονας Μανώλης Αναγνωστήρης παρουσίασε την εξελικτική πορεία της πόλης της Κομωτινής, βγαλμένη μέσα από τα κτίσματα και την αρχιτεκτονική δομή της. Η ιστορία ξεκινάει περίπου το 385 επί Θεοδοσίου του Μεγάλου, σύμφωνα με την άποψη που διατύπωσε ο Στύλπων Κυριακίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Λαογράφος. Στα τέλη του 4ου αιώνα, στη θέση της σημερινής Κομωτινής, βρίσκονται απλώς οι εγκαταστάσεις μιας φρουράς. Παράλληλα, η περιοχή χρησιμοποιείται σαν ταξιδιωτικό σταθμός ή και σαν καταφύγιο από το φόβο των ληστών. Το 1207, ο τσάρος των Βουλγάρων Καλογιάν, στην εκστρατεία του, καταστρέφει τη γειτονική Μαξιμιανούπολη. Ο πληθυσμός της, διωγμένος, εγκαθίσταται στην Κομωτινή. Οι αρχές του 14ου αιώνα τη βρίσκουν οργανωμένη, διαμορφωμένη πόλη. Είναι η εποχή που έρχεται πλέον δικαιωματικά να αναλάβει το ρόλο της πρωτεύουσας της Θράκης. Τότε είναι που πρωτοαναφέρεται και το όνομα Κουμουτζινή ή Κουμουτζινά από τον Ιωάννη τον Έκτο τον Κατακουζινό. Κομωτινή την πρωτολέει ο Νικηφόρος Γρηγοράς. Το 1361 πέφτει στα χέρια των Τούρκων και παραμένει 5,5 αιώνες υποκατοχή, μέχρι δηλαδή το 1920 που απελευθερώνεται από τα ελληνικά στρατεύματα. Δύο σημεία πρέπει να τονιστούν σε αυτή τη μακρόχρονη ιστορική περίοδο. Η συμβολή της Κομωτινής στην εξέγερση του 1921 και τα 50 χρόνια 1870 έως 1920 που αναπτύσσεται μια κρατεά αστική τάξη με κύρια σχολεία το εμπόριο. Οι συνδιαλλαγές με τους Έλληνες της Φιλιππούπολης φέρνει στην πόλη εκτός από τα εμπορεύματα και την νεοευρωπαϊκή ανάπτυξη. Η πόλη πλημμυρίζει από νεοκλασικά αρχοντικά και αποκτά εικόνα πόλης αρχοντικής. Χάρη στις προσπάθειες του Βενιζέλου και του Χαρίσιου Βαμβακά, με τις συνθήκες Σεβρών και Λοζάνης,